Καλησπέρα. Γεια σας αγόρια και κορίτσια, φιλαράκια, φίλοι και φίλες του GameOverGR. Περιμένουμε λίγο να ξεκινήσει το stream σωστά, γιατί δεν έχω ιδέα τώρα τι γίνεται με την σύνδεση του ξενοδοχείου, αν έχει καλή ταχύτητα ή όχι. Είναι οι μέρες τώρα που όσοι είναι εδώ ένικοι ανεβάζουν βίντεο κτλ. Και γίνεται πανικός. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα βασικά σε εσάς. Καλημέρα από το Los Angeles, τελευταία μέρα. Είναι πόσο έχουμε σήμερα, 16 του μήνα. Ναι, είναι Παρασκευή 16 του μήνα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλά πάει Γιώργο. Καλά, λίγη κούραση έχει αλλά τελείωσε. Όμως εντάξει, οπότε τώρα έχει ένα κουραστικό ταξίδι επιστροφής, βεβαίως, που θα διαρκέσει σχεδόν μια μέρα. Είναι η επιστροφή από το Λος Άντζελες στην Αθήνα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το τέλος τώρα, οπότε το κακό είναι ότι φτάνω Σάββατο βράδυ προς Κυριακή ξημέρωμα και με το jet lag και όλα αυτά δύσκολα θα καταφέρω να ξεκουραστώ μέχρι τη Δευτέρα που πρέπει να πιάσουμε πια δουλειά και webcast τη Δευτέρα να πούμε περισσότερα κτλ. Κωστή μόλις είπα. Φτάνω Σάββατο βράδυ προς Κυριακή ξημέρωμα. Αναλόγως βρέχει, Γιώργο, από ποια περιοχή είσαι, από Αθήνα? Τι γίνεται με αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα φέτος? Έχει ξεχάσει να έρθει στην Ελλάδα γενικώς, βασικά, όχι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θα γυρίσω πίσω, φεύγω δηλαδή από τις λιακάδες του Λος Άντζελες για να έρθω, έλεγα ότι θα βρω καλύτερο καιρό στην Αθήνα και... Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό... Καρέκλες στον Ταύρο, λέει ο Κωστής. Συνεχίζεται αυτό το μοτίβο που είχαμε κάνα δύο εβδομάδες πριν, με τις καταιγίδες και με αυτά. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι η τελευταία μέρα της έκθεσης σήμερα. Όχι, ψέματα. Χτες το απόγευμα έληξε. Έχω μπερδέψει τις μέρες, μην με παρεξηγείτε. Και κάνω ένα τελευταίο βίντεο, το κλείσιμο της τρίτης ημέρας. Χτες το πρωί δεν πρόλαβα να κάνω, ήταν λίγο περίεργη ημέρα. Έπρεπε να φύγω νωρίς, γιατί είχα με την έναρξη, με το άνοιγμα των θυρών της E3 χτες, την Πέμπτη δηλαδή. Είχα μια συνάντηση το πρώτο λεπτό και δεν μπορούσα να χάσω καθόλου χρόνο. Οπότε δεν κατάφερα να κάνω ένα live χτες, έτσι οπότε αποφάσισα να το κάνω σήμερα και να είναι ανασκόπηση της τρίτης ημέρας και συνολικά της έκθεσης, του τι είδα ας πούμε αυτές τις τρεις ημέρες εδώ, τρεις μέρες της έκθεσης και δύο μέρες οι συνεντεύξεις τύπου, όσες κατάφερα να δω δηλαδή. Τώρα βέβαια η ώρα εδώ πέρα είναι 10 και κάτι και έχουν αρχίσει οι κυριούλες εδώ που καθαρίζουν το housekeeping και θα ακούτε θορύβους, μπορεί να ακούσετε καμιά σκούπα κιόλας γύρω γύρω που περνάνε. Αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να κάνω γρήγορα να τις προλάβω. Λοιπόν, ναι Γιώργο, ναι, θα σας πω. Βασικά αυτό το βιντεάκι έχει ένα τέτοιο ρόλο, βασικά μια ανασκόπηση. Και ενδεχομένως αν μπουν παιδιά μέσα και όσα παιδιά μπουν τέλος πάντων και έχουν απορίες και μπορώ, έχω δει κάτι και μπορώ να τους απαντήσω, πολύ ευχαρίστως. Να τα πάρουμε λίγο ως ανασκόπηση να ξεκινήσουμε. Για τη φετινή E3. Θα κάνουμε τη Δευτέρα το βράδυ, με το καλό, όταν επιστρέψω βέβαια, πάνω όλα καλά και επιστρέψω στην Αθήνα. Θα κάνουμε ένα μεγάλο webcast μαζί με τα παιδιά όλα, ώστε να μας πούν και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας τις εντυπώσεις τους, ο καθένας πώς είδε και τα λοιπά, το πώς εξελίχθηκε αυτή η εβδομάδα, που είναι η πιο σημαντική εβδομάδα του gaming βασικά. Αλλά τώρα να πω ότι αυτή η E3, γιατί έχω έρθει σε 7-8, δεν θυμάμαι, 6-7 ή 3, γιατί σε κάποιες χρονιές στέλνουμε και άλλα παιδιά. Έχει έρθει ο Σάββας, έχει έρθει ο Μιχαλητσιάνος, ο Αλέξανδρος, έχει ο Νικόλας Μαρκόγλου. Έχουν έρθει πολλά παιδιά κατά καιρούς. Από αυτές που έχω δει εγώ, ήταν. Ναι, Γιώργο. Ναι, Γιώργο, 499. Βασικά βρέθηκα με άνθρωπο της Microsoft Ελλάς εδώ το βράδυ της Τετάρτης και μου το επιβεβαίωσε αυτό ότι θα είναι 499 τελικά. Ότι. Το ΦΠΑ, γιατί τώρα συγγνώμη που πηδάω από τη μία κουβέντα στην άλλη, επειδή βλέπω τα σχόλιά σας και προσπαθώ να μπω στη ροή, νομίζω πιο ενδιαφέρον είναι να συζητάμε έτσι. Το 499 που ανακοινώνεται συνήθως σε εκθέσεις στην Αμερική είναι χωρίς VAT που λένε εδώ, ΦΠΑ. Γιατί σε κάθε πολιτεία έχει διαφορετικό VAT και δεν θέλουν να δώσουν συγκεκριμένη τιμή. Και μου είπαν από ένας άνθρωπος, υψηλόβαθμος τελεχός της Microsoft Ελλάς που ήταν εδώ, ότι το ΦΠΑ δεν θα το φάμε εμείς σαν κατανάλωτες. Οπότε θα είναι 499 το Xbox One X στην Ελλάδα.
και θα κυκλοφορήσει, θα διατεθεί μάλλον στην αγορά κανονικά το Νοέμβριο. Θα υπάρχει διαθεσιμότητα δηλαδή 7 Νοεμβρίου, α πούμε καλά. 7 Νοεμβρίου κανονικά, δηλαδή δεν θα έρθει με delay στην Ελλάδα κτλ. Δεν ξέρω με την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα θα υπάρχει. Μας είπαν ότι θα είναι ικανοποιητική, αλλά θα είναι day one στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι είχε να κάνει με την έκθεση, μπορώ να πω ότι είναι μία από τις μέτρες εκθέσεις που έχω δει εγώ. Ούτε από τις χειρότερες, έχω δει και χειρότερη E3, πρέπει να σας πω. Έχω δει και καλύτερες βεβαίως. Τώρα, τα προβλήματα που ήταν. Τα προβλήματα ήταν πρώτα απ' όλα, το μεγάλο πρόβλημα το ένα, ήταν ότι σε εισαγωγικά πρόβλημα, έτσι. Πρακτικό πρόβλημα δεν ήταν, γιατί λεφτά βγάλανε της ESA εδώ. Entertainment Software Association δηλαδή. Το όργανο αυτό, το εταιρικό όργανο, τέλος πάντων, πώς να το πω, η εταιρική οντότητα που διοργανώνει την E3 και αποτελείται από τους publishers, έτσι πρακτικά. Λοιπόν, γεια σου Αλεξάνδρου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι φέτος E3 είχε ανοίξει για gamers και θα μου πείτε, ρε καλέφα, για gamers γίνονται αυτές τις εκθέσεις. Η E3 δεν ήταν ποτέ για gamers, υπάρχουν τα conventions για αυτό το λόγο, γίνονται κατά καιρούς και πάρα πολλά, μην κοιτάτε εμείς στην Ελλάδα που έχουμε μία-δύο έτσι περιπτώσεις το χρόνο, τρεις. Υπάρχουν πολλά conventions που πηγαίνουν και βλέπουν παιχνίδια, αυτό ήταν καθαρά trade για να επικοινωνούν οι publishers με τους διανομείς, με τους εκδότες, να βρίσκουν νέες συμφωνίες, να έρχονται εδώ οι εκπρόσωποι του τύπου να βλέπουν, να κάνουν τις ανταποκρίσεις κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επικρατήσει ένας πανικός μέσα στην έκθεση. Είχε 65.000 επισκέπτες, βγάλαν ανακοίνωση χτες το βράδυ. Μιλάμε τρελό νούμερο για E3, γιατί είναι πολύ πιο μικρό σε σχέση με Gamescom, αλλά η Gamescom είναι ένα event για τον κόσμο, είναι ανοιχτό. Οπότε αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο σε εμάς που δεν μπορούσαμε να πάμε να δούμε τα παιχνίδια έτσι όπως θέλαμε. Ήτανε απροετοίμαστοι, πιστεύω, εδώ οι διοργανωτές για τέτοιο κύμα κόσμου. Η έκθεση αυτή είναι μικρή, μέσα σε δύο σάλες οι οποίες ήταν εμφανώς συρρυκνωμένες σε σχέση με το παρελθόν. Χωρέσανε 65.000 κόσμου. Οι ουρές ήταν ατελείωτες, δηλαδή για να παίξεις ένα παιχνίδι έπρεπε να περιμένεις μία και μία μισή ώρα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος να περιμένει υπομονετικά με το τηλέφωνο ή με βιβλία ή με tablets ή με οτιδήποτε τέλος πάντων στην ουρά μία και μία μισή ώρα για να παίξει Marvel vs. Capcom Infinite ή Call of Duty ή Super Mario Odyssey ή ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, οτιδήποτε ήταν διαθέσιμο. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα της έκθεσης ήταν ότι λείπανε πολλοί εκδότες. Η 2K δεν είχε περίπτερο φέτος. Η EA για δεύτερη συνεχομένη χρονιά δεν ήταν μέσα στην έκθεση. Είχε ένα δικό της χώρο λίγο παρακάτω και διοργάνωσε το EA Play. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τη ζητάνε λεφτά και δεν θέλει να μπει. Τα έχει τσουγκρίσει. Με τους διοργανωτές δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε γενικά είχε. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα της έκθεσης. Κατά τα άλλα, η έκθεση φέτος. Δεν ξέρω αν φάνηκε από τις μεταδόσεις, την αναμετάδοση από γενικότερα, από όλα τα sites. Είχε πολλά παιχνίδια, παιδιά. Είχε πολλά και μπορεί να μην ανακοινώθηκαν, ξέρω εγώ, να μην ανακοινώθηκε τελικά το Bloodborne 2, λέω, για παράδειγμα, ας πούμε. Ή ενδεχομένως άλλα παιχνίδια που περίμενε ο κόσμος. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ για την κοινοποίηση. Γιατί μου λέει το Facebook να σου πω ότι ευχαριστώ που το κοινοποίησες. Να είσαι καλά. Μπορεί να μην ανακοινώθηκαν πολλά μεγάλα νέα ονόματα. Να είδαμε όμως, τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ εδώ, το ότι ανακοινώθηκε Metroid Prime 4, το ότι ανακοινώθηκε Beyond Good and Evil 2 μέσα από logo και cinematic trailer είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι κάτι πρακτικό. Δηλαδή είναι για εντυπωσιασμό πιο πολύ αυτά παρά έτσι κάτι το οποίο λέμε, α, ωραία, σε 6 μήνες, 8 μήνες θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Έχουν το ρόλο τους αυτές οι ανακοινώσεις, είναι πολύ σημαντικές να γίνονται σε αυτές τις εκθέσεις και καλώς γίνονται, αλλά πραγματικά έτσι να δούμε κάτι νέο, να παίξουμε κτλ. Δεν υπήρχε. Είχε όμως πολλά παιχνίδια και να σας πω, παιδιά, είχε πολλά παιχνίδια για κάθε κατηγορία gamer. Είχε MMOs, είχε online shooters, είχε πολλά single player παιχνίδια που συνήθως γκρινιάζουμε, και εγώ προσωπικά, ότι κάνει στροφή βιομηχανία κτλ. Βεβαίως και την κάνει στροφή τη βιομηχανία στο e-sports και στο online, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως, όταν κάνει τη στροφή αυτή, αλλά ταυτόχρονα δίνει και αρκετά παιχνίδια στο πιο παραδοσιακό, στην πιο παραδοσιακή μορφή του gaming, δεν μας χαλάει καθόλου. Είχε πολλά παιχνίδια φέτος, είχε πολλά παιχνίδια η Sony,
Είχε πολλά παιχνίδια η Nintendo, όπως τα είδατε. Είχε πολλά παιχνίδια η Microsoft, η Ubisoft. Είχε ένα περίπτερο το οποίο ήταν γεμάτο παιχνίδι για κάθε είδους gamer. Δηλαδή είχε, ας πούμε, Far Cry 5, single player open world παιχνίδι. Είχε multiplayer που θα σας πω σε λίγο, πάθα την πλάκα μου, το Skulls and Bones. Η έκπληξη, η μεγάλη για μένα, για την φετινή E3, το Skulls and Bones, αυτό με τους πειρατές, το multiplayer. Επιφυλάσσομαι λιγάκι, κρατάω, το βάζω στην άκρη, μια ανατελεία που λένε και θα σας πω. Είχε το South Park, το The Fractured But Whole, επίσης single player. Είχε το Assassin's Creed, επίσης single player. Bethesda, το Wolfenstein, single player. Η Sony, πολλά single player. Uncharted, Detroit, Spider-Man, το Spider-Man αργεί βέβαια πολύ, God of War. Η Microsoft είχε το Forza, που είναι ένα φοβερό racer που έχει και multiplayer. Είχε το multiplayer το Sea of Thieves. Θέλω να σας πω, για να μην σας κουράζω, ότι είχε πολύ υλικό φέτος. Είχε πολύ υλικό για κάθε κατηγορία gamer. Η Square είχε το Dissidia και είχε και το Stormblood, το expansion για το MMO της. Δηλαδή, πραγματικά η έκθεση αυτή σε ξεγελάει. Βλέποντας την από μακριά, βλέποντας τρεις συνεντεύξεις τύπου και πέντε trailers, λες, χλιαρή ήταν. Δεν ήταν τίποτα φοβερό, δεν ήταν η καλύτερη E3 που έχω δει προσωπικά εγώ. Ωστόσο, μπορώ με βεβαιότητα να πω πλέον τώρα που τελείωσε, ότι είχε πολύ υλικό, πολύ παιχνίδι, πολλά εκ των οποίων παιχνιδιών αυτών θα κυκλοφορήσουν τώρα κοντά. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ λέει, καλησπέρα Γιώργο, προσωπικά από την E3 θεωρώ πως ήταν δυνατό comeback από Nintendo, μια δυνατή Ubisoft. Επίσης παρατήρησα από τα tour σου αρκετά VR games για το PS4 να βρίσκονται ανάπτυξη. Νομίζω σε τέσσερις γραμμές, φίλε Γιώργο, έχεις περιγράψει λίγο αυτά που λέω τόση ώρα εγώ και που έχω δείξει τα βιντεάκια από την έκθεση. Η αλήθεια είναι ναι, ένα comeback από την Nintendo, αλλά παιδιά, με την Nintendo έχω πει πολλές φορές, επειδή είναι πάντα ένιγμα η εταιρεία αυτή, να μην βιαζόμαστε, γιατί έδειξε πολλά παιχνίδια, αλλά η Nintendo ποτέ δεν εγκαταλείπει τις κονσόλες της, ακόμα και στα δύσκολά της. Και το GameCube είχε πολλά παιχνίδια και είχε και Metroid Prime. Και το Wii U είχε πολλά παιχνίδια. Exclusives δυνατά, έτσι. Οπότε, το πρόβλημα με την Nintendo, παιδιά, δεν ήταν ποτέ το αν θα βγάλει 8, 9, 10, 12, 14 καταπληκτικούς first party τίτλους. Υπήρξε ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Είχε ποτέ το Wii τέτοιο πρόβλημα, το GameCube. Το Wii U που ήταν, θεωρείται μια εμπορικώς αποτυχημένη κονσόλα, είχε ποτέ πρόβλημα από παιχνίδια first party. Ποτέ. Το κόλπο εδώ πέρα της όλης υπόθεσης είναι να δούμε τι θα γίνει με τους third party, παιδιά, για να πόσο θα είναι επιτυχημένη εμπορικά η κονσόλα και πόσο θα προχωρήσει. Λοιπόν, γεια σου ρε Χριστάκο Χιωτέλη. Μίλησα και με τον Καζουνόρη για Μαούτσι, μου είπε ότι θα το βγάλει τελικά τον Gran Turismo Sport το φθινόπωρο. Τώρα, να σου πω κάτι, εγώ όρκο και υπογραφή δεν βάζω, αλλά έτσι είπε. Έτσι είπε. Λοιπόν, το Assassin's Creed Origins, Γιώργο, ρωτάς παραπάνω. Αν και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι ο ειδικός για τα Assassin's Creed, γιατί το έχω πει έτσι, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ, με κουράζουν. Λοιπόν, έπαιξα μισή ώρα ένα main mission level μαζί με ένα side mission τέλος πάντων, και έπαιξα και το Gladiator Arena Mode, πώς το λένε. Παιδιά, δείχνει πάρα πολύ εντυπωσιακό, το setting είναι καταπληκτικό, αυτό στην αρχαία Αίγυπτο. Η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι γεια σου Ρενικό. Ναι, λοιπόν, η εξέλιξη γίνεται στο 50 π.Χ. Διεξάγεται το χρονικό σημείο, δηλαδή βασικά που διεξάγεται το Assassin's Creed Origins. Για story δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή, ψιλοπαράματα. Έχει ένα φοβερό, έχουν αλλάξει το σύστημα μάχης. Θα τολμήσω να πω ότι υιοθετούν λίγο λογική Souls, βάλτε πολλά εισαγωγικά βεβαίως όσοι θέλετε, με την έννοια του ότι λοκάρει τον εχθρό, παίζεις πάρα πολύ με τον dodge και ένα τύπου ρόλο ας πούμε που έχει, έτσι βαρύ σκληρό σύστημα μάχης με heavy και light χτύπημα, RPG στοιχεία με τα όπλα, διαφορετικά όπλα μεταξύ τους με διαφορετικό DPS, με upscaling στο χαρακτήρα σου, upgrading πιο σωστά, όχι upscaling, upgrading στο χαρακτήρα με καινούργια attributes και δυνατότητες και τα λοιπά. Γεια σου Μάνο. Λοιπόν, είχε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα το Assassin's Creed Origins.
πιστεύω πάντα από τη θέση του ανθρώπου που δεν είναι ιδιαίτερος γνώστης των Assassin's Creed, με επιφύλαξη το λέω αυτό, θα το αναλάβουν το παιχνίδι τα παιδιά που ξέρουν, ο Σάβας, ο Νικόλας, όποιο παιδί τέλος πάντων από την ομάδα του Game Over παίζει και γνωρίζει, για να σας πει αναλυτικά. Οι πρώτες εντυπώσεις από το Origins είναι πολύ καλές. Το Anthem δεν υπήρχε καν στην έκθεση, ήταν στο EA Play, κάπου αλλού. Η EA δεν μας είχε κλείσει τίποτα, ούτε ένα σλότ. Αφήστε, αυτά είναι πικραμένες ιστορίες. Έπαιξα και Far Cry 5. Το Far Cry 5, παιδιά, ok, φαίνεται ωραίο, αλλά εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα παιχνίδια αυτά. Φαίνεται ξανά ένα Far Cry με άλλο skin. Δεν θέλω να το αδικήσω το παιχνίδι προς Θεού, παίζοντας μισή ώρα. Φαίνεται ok, ωραίο, ωραία τεχνολογία, ωραία γραφικά, ωραίες ιδέες με τους companions που έχεις για να σε βοηθούν στα missions. Για όλα αυτά, παιδιά, που έχω δει τα παιχνίδια, περίπου 10 με 15, θα κάνω από ένα ξεχωριστό previewδάκι στην Αθήνα με το που γυρίσω. Κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν 2-3 μέσα μέχρι το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Τώρα σας λέω τα παιχνίδια που είδα τελευταία μέρα, την Πέμπτη, έτσι. Η μεγάλη έκπληξη, παιδιά, για μένα. Έπαθα σοκ πραγματικά, δεν το περίμενα. Της Πέμπτης, της τελευταίας ημέρας, ήταν το Skulls and Bones. Αυτό το παιχνίδι με τους πειρατές που ανακοινώθηκε στην συνέντευξη τύπου της Ubisoft την. Πότε ήταν, Δευτέρα απόγευμα. Που είναι πρακτικά ένας μηχανισμός από τα Assassin's Creed τα τελευταία που είχαν πάρει. Το Black, Black Flag και άλλο ένα που είχε τις ναυμαχίες. Παιδιά, δεν να σας πω, έπαιζα περίπου 40 λεπτά. Multiplayer είναι μόνο αυτό. Παίζαμε 5 εναντίον 5. Κάπου στη Μαδαγασκάρη μας είχαν βάλει σε κάτι νησιωτικά συμπλέγματα εκεί, σε ανοιχτή θάλασσα. Τι αίσθηση, παιδιά, ήταν αυτή να ελέγχεις το πλοίο και να γίνονται ναυμαχίες με την ομάδα σου, να συνεννοείσαι με διαφορετικά είδη πλοίων, ξέρετε, με Man of War, όχι το συγκρότημα, έτσι λέγονται τα πλοία. Το ένα να είναι, ξέρω εγώ, το βαρύ, το tank, το άλλο να είναι το sniper. Είναι πρακτικά multiplayer παιχνίδι σε αρένες, σε χάρτες. Φανταστείτε, παιδί μου, ένα Call of Duty, ένα Battlefield. Αλλά είναι με πλοία. Το πόσο ωραία δουλεύει, το τι ωραίους μηχανισμούς έχει, το τι ωραία physics έχει, πώς εκμεταλλεύεσαι τον άνεμο στα πανιά σου για να πας πιο γρήγορα, να προλάβεις, να ρίξεις τον αντίπαλο για να προλάβεις το εμπορικό πλοίο, να το λουτάρεις εσύ κτλ. Τι να σας πω, παιδιά, έκπληξη μεγάλη το Skulls and Bones. Αυτό, Θανάση, εννοείς το Skulls and Bones αν θα έχει single player? Δεν νομίζω, θα έχει ένα single player mode, είπανε, αλλά η όλη φάση θα έχει, ότι θα έχει single player mode, θα έχει, μας το είπαν. Αλλά η όλη φάση στο παιχνίδι αυτό θα έχει, ξέρεις, κανένα single player mode τύπου For Honor, αν θυμάστε, που ήταν πιο πολύ σαν tutorial πρακτικά, να παίξεις για να μάθεις. Η όλη φάση, παιδιά, εδώ είναι να βρεις την παρέα σου, να φτιάξετε μια πεντάδα και να βγείτε στις ανοιχτές θάλασσες, ARG κτλ. Εντάξει, είναι κλεισαδούρα αυτό, αλλά πραγματικά σας λέω πόσο ωραίο, πόσο ωραία αίσθηση έδινε αυτό το παιχνίδι, που εγώ δεν είμαι τον multiplayer, παίζω co-op, παίζω με τα παρεάκια από το Game Over, τα φιλαράκια μας, όταν προκύψει ένα παιχνίδι που γουστάρουμε όλοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έμεινα πραγματικά πολύ ευχαριστημένος από αυτό το παιχνίδι. Για Monster Hunter έχω, Γιώργο, να σου πω, γιατί ήμουνα αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η Capcom ζήτησε, και αυτό είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή, ζήτησε εμάς σαν μέσο, το Game Over, να μας δείξει δύο παιχνίδια. Και δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο στο περίπτωρο της Capcom. Δηλαδή, συγκεκριμένα είπε στα αντιπροσωπεία της τιμή, θέλουμε το Game Over να έρθει για να δει το Monster Hunter World και το Marvel vs. Capcom Infinite. Το Marvel vs. Capcom Infinite έπαιξα περίπου 20 λεπτά το single player mode. Φυσικά, καταλαβαίνετε, είναι 2D fighter, θα παιχτεί και πάρα πολύ στο online το multiplayer αυτό, 2 vs. 2. Δεν ξέρω αν θα κατέβει σε Evo ή κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί ακολουθεί τη λογική του Injustice 2 και του Tekken 7, που είναι τα πιο πρόσφατα, Injustice 2 και Tekken 7, με story mode, δηλαδή υπάρχει μια σύζευξη των δύο συμπάντων, δηλαδή της Marvel και της Capcom, ο Ultron Sigma έρχεται να καταστρέψει τα πάντα και ενώνουν τις δυνάμεις τους απίθανοι χαρακτήρες, δηλαδή ο Dante και ο Spencer από το Bionic Commando, με τον Captain America και τον Iron Man, ο Thor και ο Arthur από τον Ghosts and Goblins, δηλαδή απίστευτα πράγματα σαν χαρακτήρες, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν τις ορδές του Ultron Sigma. Γιώργο Σερέλη, για το Spider-Man έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο στα παιχνίδια της Sony που έχω δει και έχω μιλήσει, για να μην κουράζω πάλι με τα ίδια. Αν εγώ θα σας έλεγα να κάνετε και λίγη υπομονή, γιατί έχω, τα μετράω εδώ πέρα τώρα στην ατζέντα που έχω σημειώσει,
Έχω. Θα κάνω κείμενα σίγουρα για 10 παιχνίδια. Σίγουρα για 10 παιχνίδια. Μπορεί και περισσότερα. Οπότε, και μέσα σε αυτά είναι και το Spider-Man που το είδα. Έχω να σας πω στα γρήγορα τι είδα φέτος. Και μπορώ να γράψω κειμενάκι, δηλαδή να σας πω κάτι περισσότερο. Είναι ο Κουνιδίου που έχω και συνέντευξη, όπως είπα την άλλη φορά, με τον πρόεδρο της. Αυτό δεν το ήξερα καν. Έφτασα εκεί και μου λένε έχει συνέντευξη με τον πρόεδρο της Level 5. Μεγάλη στιγμή. Νίνο Κούνι 2, Ace Combat 7, Project Cars 2, Forza Motorsport 7, σας είπα σε προηγούμενο βίντεο, είναι φοβερό, Uncharted Lost Legacy, Spider-Man, 2-3 VR παιχνίδια που είδα πολύ ενδιαφέροντα, το Detroit Become Human του David Cage του Quantic Dream, αναλυτικά μπορώ να σας πω γι' αυτό, είδα και έπαιξα πολλή ώρα το Strange Brigade, γεια σου Χάρη, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Το Strange Brigade της Rebellion, το οποίο είναι εκείνο εκεί το επίσης online co-op shooter, το οποίο έχει και single player, μπορείς να παίξεις και μόνος σου, μπορείς να παίζεις και με άλλους τέσσερις μαζί. Αυτό, παιδιά, θυμίζει όλο το concept του παιχνιδιού, είναι σαν εκείνες εκεί τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 30, τύπου Flash Gordon, τύπου Indiana Jones. Το Indiana Jones είναι ταινίες του 1980, αλλά θέλω να πω εκείνο εκεί το ύφος με τα εντυπωσιακά γράμματα και τις περιπέτειες και The Adventures of και τέτοια. Τέτοια λογική έχει, είναι βαθύτατα επηρεασμένο από τα newsreel της δεκαετίας του 30 και του 40 και τις εκείνες τις ταινίες και τις σειρές φαντασίας και περιπέτειας σε ζούγκλες με μυθικούς πολιτισμούς κτλ. Μούμιες έχει, ζόμπι έχει, πλακίτσα, ωραίο shooting παιχνίδι. Φαίνεται ενδιαφέρον. Πολλοί πάντως νευρίασαν επειδή δεν είχε κάτι γυαλά στο Vast 2. Εσύ νευρίασες, εγώ όχι προσωπικά, επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, πιστεύω. Γιώργο, θα επαναλάβω κάτι που είπα στο, νομίζω στο πρώτο βίντεο που είχα κάνει στο Facebook Live, εννοώ, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Έχω κάνει κάποια βίντεο που είναι YouTube που τα έχω ανεβάσει κατευθείαν από το χώρο που έχω κάνει, την κάλυψη, και έχω κάνει και τρία, αυτό είναι το τρίτο βασικά, από το Facebook. Όχι, δεν νευρίασα. Θα ήθελα να δουλά στο Vast 2, αλλά σας είπα ότι είναι προφανές πως η Sony επαναπαύτηκε. Είδε ότι η Microsoft δεν είχε πολλά first party ή τουλάχιστον μεγάλου βεληνικού, να το πω έτσι, first party παιχνίδια, και έπαιξε με την Naughty Dog με το Uncharted Lost Legacy, το οποίο αναβαθμίστηκε, παιδιά. Το Uncharted Lost Legacy ξεκίνησε ως ένα expansion του Uncharted 4 και έχει καταλήξει να αναβαθμιστεί σε κανονική κυκλοφορία, η οποία, όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο, θα είναι 8 με 12 ώρες, αναλόγως στο βαθμό δυσκολίας, η διάρκεια της δηλαδή, του campaign. Και θα έχει και όλο το multiplayer mode, όλα τα mods δηλαδή, χάρτες κλπ. Από το Uncharted 4. Και θα κοστίσει 40 με 50 ευρώ εκεί, σε αυτό το πλαίσιο τιμής θα βρίσκεται. Οπότε αναβαθμίστηκε, παίξανε με αυτό και άφησαν το Last of Us ενδεχομένως για το PlayStation Experience που θα γίνει το Δεκέμβριο πλέον στο Σαν Φρανσίσκο. Νοέμβριο-Δεκέμβριο νομίζω γίνεται. Λοιπόν, Gran Turismo Sport, Days Gone, το οποίο από ένα μικρό στούντιο, το Bend Studio. Ναι, Νίκο, αυτό ακριβώς που γράφεις είναι. Αυτό που το Days Gone φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο project. Εμένα με τρομάζει λίγο, γιατί μου θύμισε πάρα πολύ ένα Horizon Zero Dawn με skin με zombies κτλ. Αλλά φαίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια από ένα στούντιο που είναι μικρό και δεν έχει εμπειρία και φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν άγχος στη δημιουργία, και αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμο, όμως αργεί και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που το δείχνουν σε E3. Το Spider-Man που είναι δεύτερη επίσης χρονιά σε E3, την πρώτη φορά ήταν μόνο ένα βίντεο, τώρα είδαμε gameplay. Το God of War, επίσης δεύτερη χρονιά σε E3, είχαμε δει ελάχιστο gameplay τότε, τώρα είδαμε κάτι περισσότερο. Το Days Gone, λίγο είχαν δείξει πέρσι, λίγο gameplay. Λίγο δείξαν και φέτος. Και αυτό είναι λίγο αγχωτικό, να σας πω την αλήθεια. Δύο συνεχόμενες E3 να μην έχουμε πραγματική εξέλιξη και να μπορούμε. Α, επίσης δεν μας άφησαν να παίξουμε. Days Gone. Ήταν μόνο παρουσίαση live, όχι βίντεο, live, αλλά δεν παίξαμε εμείς. Και αυτό είναι λίγο κάπως, ας πούμε. Αντιλαμβάνομαι, είναι μικρό στούντιο, δεν έχει τους πόρους και τη δυναμική σαν τα Monica ή Naughty Dog ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι λίγο ανησυχητικό. Λοιπόν. Μετά εδώ είπαμε, σας είπα Marvel vs. Capcom Infinite, το οποίο δανείστηκε τη λογική του Injustice με ένα story
το οποίο εξελίσσεται και αλλάζει χαρακτήρες στην πορεία και πολεμάς. Το μεγάλο του χαρτί είναι το 2 versus 2, ότι αλλάζεις ανά πάσα στιγμή χαρακτήρα και έχει ένα εντελώς προσβάσιμο σύστημα μάχης, δηλαδή δεν είναι Street Fighter, είναι πιο πολύ Injustice, δηλαδή ακόμα και αν πατήσεις λίγο τα τυχαία τα κουμπάκια, θα κάνεις ωραία πράγματα, θα δεις ομορφιές στην οθόνη να γίνονται. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει ωραίους χαρακτήρες και πάρα πολλούς χαρακτήρες το Marvel vs. Capcom Infinite. Το Master Hunter World, παιδιά, σας έλεγα πριν, ότι μας δείξαν ένα demo αποκλειστικά live gameplay video σε μια τεράστια οθόνη, σε ένα κλειστό, πώς να το πω, σαν home cinema, φανταστείτε, για 20-30 άτομα. Είχε μια τηλεόραση 150 ίντσων και έπαιζε ένας από τους directors του Master Hunter, ένας Ιάπωνας, ένα ολόκληρο mission. Έπαιξα Call of Duty, Γιώργο, θα σας πω και γι' αυτό σε λίγο. Το Xenoblade Chronicles 2 δεν πέρασε τα ψηλά. Απλά ήταν αδύνατο να παίξουμε οποιοδήποτε παιχνίδι της Nintendo φέτος, παιδιά. Δεν μας κλειστήκαν slots. Δείτε το βίντεο που έχω κάνει από το West Hall, είναι. Ναι. Να δείτε τι γινόταν στο περίπτερο της Nintendo, να καταλάβετε γιατί δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Έπρεπε να περιμένεις 2 ώρες την ουρά. Εντάξει, δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή, παιδιά, να περιμένουμε. 10 παιχνίδια όλα και όλα βλέπουμε στην E3, δεν γίνεται. Το Master Hunter World δείχνει πραγματικά εντυπωσιακό. Άσε μην σας κουράσω άλλο, θα κάνω ένα κείμενο γι' αυτό. Ενδεχομένως να υπάρξει και το βίντεο αυτό για τον... Νάτος ο Φάρκονας, γεια σου ρε Κώστα. Τι να πω για τον Act 2, για τον Act 2 δεν έλεγε η Sony ρε Κώστα. Το είχαν εκεί και το είχαν. Απλά, υπήρχε κάπου. Το είχαν εκεί και καθότανε. Έπρεπε να δεις και τον φίλο σου εσύ, τον Καζ, ο οποίος πάλι μιλούσε για HDR και για Dynamic Range. Για το παιχνίδι λίγα πράγματα, αλλά εντάξει. Το παιχνίδι είναι σε καλό δρόμο. Κωστή, μας έλειψες φέτος, ρε. Μας έλειψες φέτος, Κωστή. Άντε, τελείωνε τώρα. Να είμαστε καλά του χρόνου. Λοιπόν, άλλα παιχνίδια. Σας είπα για το χτες είδα της Ubisoft, της Skulls and Bones, Origins, Assassin's Creed και Far Cry 5. Και τελευταίο παιχνίδι της έκθεσης που είδα χτες. Και εκεί στράβωσαν και πολλά από τα ραντεβού που είχα, έχασα. Κάποια γιατί τα κάνανε λίγο σαλάτα στην Activision. Κάθε χρονιά μου το κάνουν αυτό στην Activision, δεν ξέρω τι γίνεται. Έπαιξα το καινούριο mod, το multiplayer, το war που το λένε. Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη και να φανώ αστείος τώρα για να μιλήσω για χάρτες multiplayer, αν είναι καλή ή όχι. Υπάρχουν παιδιά στο site όπως ο Χρήστος Καλή ώρα που είναι εδώ και ο Θάνος που θα σας μιλήσουν πολύ περισσότερο γι' αυτό. Αλλά φαίνεται ένα ωραίο Call of Duty που επιστρέφει στο παραδοσιακό gameplay, χωρίς υπερβολές, χωρίς ανοησίες, χωρίς πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Είναι ένα μεστό shooter με ωραίους μηχανισμούς, έτσι βαρύ, στα 60 frames. Το multiplayer θυμίζει τα προηγούμενα Call of Duty όσο μπορώ να εκφέρω άποψη εγώ, δηλαδή είναι γρήγορο, με σχεδόν λίγη τακτική, δηλαδή ποτέ δεν ήταν Battlefield, να χρειάζεται να φτιάξεις μια ομάδα και να συνοηθείς τι θα κάνεις. Αν και το War Mode, το War Multiplayer που βάλανε είναι καινούριο αυτό από τη Sledgehammer, έχει objectives του τύπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο χάρτης, δεν είσαι σε ένα χάρτη και απλά τρέχεις από εδώ και από εκεί, σκοτώνεσαι, spawn, πας από την άλλη, σκοτώνεις, κάνεις spawn ο άλλος κτλ. Είναι χάρτες που είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πάρεις σημεία, να κάνεις capture points, να χτίσεις μια γέφυρα ας πούμε. Για παράδειγμα, οι δυνάμεις του άξονα πρέπει να κάνουν defend μια γέφυρα και οι σύμμαχοι να την καταλάβουν. Αν την καταλάβουν, όποια ομάδα κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο, συσσαγωγικά, το match, η μάχη μεταφέρεται παρακάτω. Προχωράει δηλαδή ο χάρτης αλλού. Ξεκλειδώνει άλλο κομμάτι, έχει τελειώσει αυτό και πάμε πλέον, ξέρω εγώ, να καταλάβουμε τη βάση, ένα σημείο με τα πυρομαχικά. Αυτό όλο το concept με την εξέλιξη του χάρτη είναι κάτι διαφορετικό πιστεύω για Call of Duty. Εγώ προσωπικά, με επιφύλαξη το λέω γιατί δεν είμαι γνώστης, αλλά επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει εν εξελίξει χάρτης σε multiplayer στο Call of Duty. Φαίνεται ενδιαφέρον. Τώρα το campaign, παιδιά, είναι World War II με εντυπωσιακή τεχνολογία, γραφικά κτλ. Πανέμορφο φαίνεται. Επαναλαμβάνω. Δεν είμαι άνθρωπος που θα καθορίσει τι και πώς, αλλά δεν έχει και πολλές ευκαιρίες η Activision ακόμα με το franchise αυτό. Αν τα πάει καλά η Sledgehammer και δώσει ένα Call of Duty όπως πρέπει, θα το σώσει. Αν είναι και αυτό μία από τα ίδια
και έχουμε και μετά και microtransactions και αγόρασε και 5 χάρτες με 30 ευρώ κτλ. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Τώρα, σαν παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, δείχνει ενδιαφέρον και δείχνει μια επιστροφή σε πιο παλιές λογικές που αγαπούσε ο κόσμος και έλειψαν αυτές οι λογικές και η φιλοσοφία, η gaming στα τελευταία 3-4 παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά είναι μέσα στις άκρες, παιδιά, τα περισσότερα πράγματα από την E3 που είδα φέτος. Είναι πολλά, έχω σημειώσεις, δεν μπορούν να καλυφθούν όλα σε ένα Facebook Live τώρα. Έχουμε τη Δευτέρα την εκπομπή, να πούμε περισσότερα που θα έχουμε άφθονο χρόνο, 2-3 ώρες να πούμε ό,τι θέλετε, να ρωτάτε στο chat, ό,τι είναι το crackdown. Χρήστο, δεν νομίζω ότι το κρύβουν, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να μιλήσω για το crackdown γιατί δεν έπαιξα. Και δεν θέλω, όταν δεν έχω παίξει ένα παιχνίδι και απλά το είδα να τρέχει λίγο, περνώντας από περίπτερο σε περίπτερο, να εκφέρω άποψη, είναι έλλειψη υπευθυνότητας αυτό. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει κλικ, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα όμως, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή ο Σάββας, ας πούμε, να σας πει για τα crackdown, έχει πεθάνει, έχει λιώσει με τα crackdown, το αρέσουν πολύ. Πρέπει να το δούμε πιο καλά όταν θα έρθει η ώρα. Battlefront 2, Δημήτρη, δεν είδα, γιατί, όπως δεν είδα και Anthem, όπως δεν είδα και FIFA, γιατί η EA δεν ήταν στην έκθεση. Η EA, όπως έχω πει πολλές φορές, έχει δικό της event που τρέχει παράλληλα με την E3, σε έναν άλλο χώρο, για το οποίο event ουδέποτε λάβαμε κάποια πρόσκληση ή οτιδήποτε άλλο, ούτε slots, ούτε τίποτα. Έχει ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο η EA. Εντάξει, τα παιχνίδια θα έρθουν, προφανώς, τα reviews θα τα παραλάβουμε στην ώρα τους και το Battlefront και το FIFA και όλα, θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Αυτή την ώρα όμως δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί δεν τα είδαμε. Αυτό που γνωρίζω όμως για το Battlefront είναι ότι θα είναι ένα παιχνίδι έτσι όπως πρέπει και όχι έτσι όπως ήταν αυτό το περσινό, που ήταν ένα demo, μας δίνανε ένα demo για σχεδόν. Τέλος πάντων, ας πούμε, έτσι χαριτολογώντας το λέω, demo, ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι του παιχνιδιού με 60 ευρώ και έπρεπε να δώσεις και άλλα πόσα για να παίξεις περισσότερο. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι κανονικό παιχνίδι, δηλαδή με το campaign του το πλήρες, με πολλά multiplayer modes, με πάρα πολύ content και με πολύ free content από ό,τι λέγανε κιόλας στη συνέντευξη τύπου της EA. Δεν ξέρω, προσπαθούν να εξηλωθούν για τα περσινά ενδεχομένως. Αυτά, παιδιά, για την ώρα. Θα σας αφήσω τώρα εδώ. Σήμερα το μεσημεράκι φεύγω από Λος Άντζελες, πετάω. Θα είμαι Σάββατο βράδυ, θα είμαι Κυριακή πίσω. Και καλώς εχόν των πραγμάτων, αφού το ταξίδι πάει καλά και έρθω στην ώρα μου, θα τα πούμε πλέον από Δευτέρα με τις εκπομπές, θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Και κειμενάκια, μέρα παραμένα, λόγω στους χρόνους που θα έχω. Και θα σας πω για τα παιχνίδια που είδα και περισσότερες εντυπώσεις. Αυτά ήταν για την E3 από φέτος. Παραλαμβάνω κλείνοντας ότι δεν ξέρω ποια ακριβώς αίσθηση υπάρχει από το κοινό εκεί στην Ελλάδα παρακολουθώντας τα βίντεο κτλ. Η έκθεση δεν ήταν κακή, δεν ήταν η καλύτερη E3 που έχει υπάρξει, αλλά δεν ήταν όμως από τις χειρότερες. Ήταν μια μέτρια έκθεση που άξιζε, πιστεύω, και την παρακολούθησή της και καλά, εννοείται άξιζε για εμάς που ήμασταν εδώ, γιατί μια E3 είναι πάντα μια E3, όσο και αν προσπαθεί να... Δεν ξέρω, απλώς αυτό κάποιοι να την απαξιώσουν για κάποιους λόγους, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να προσπαθήσουν να έρθουν, να δουν τι ακριβώς σημαίνει η E3, τι ακριβώς σημαίνει να είσαι στο Λος Άντζελες και στην πηγή των video games, εδώ που δημιουργούνται, υπάρχουν ορισμένα τα μεγαλύτερα studios του πλανήτη και οι εταιρείες έχουν την έδρα τους ορισμένες από τις μεγαλύτερες, τους μεγαλύτερους publishers, συγγνώμη, του κόσμου. Εδώ γεννιούνται games, εδώ γεννήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το gaming, εδώ στην ευρύτερη περιοχή και η τεχνολογία γενικότερα εδώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, είναι μια γιορτή για το Los Angeles E3 και για το gaming γενικότερα. Και θέλει προσοχή στο πώς την προσεγγίζουμε και να γράφουμε ένα tweet, πια E3, ας πούμε. Όπως λέει ο άλλος, πια τάμτα. Κάπως έτσι. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω, τώρα είναι τα τσιτάτα του ίντερνετ και του Twitter, είναι ωραία. Αλλά ναι, εντάξει. Είναι ωραία η E3. Είναι ωραία και πάντα έχει πράγματα να δώσει. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου, χαιρετισμούς. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, μου κάνατε παρεούλα και για τις ερωτήσεις σας κτλ.
Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε από Δευτέρα με πολλά πράγματα, εκπομπούλες. Έχουμε πρώτα απ' όλα επιστρέφουμε σε reviews, γιατί έχω στείλει στα παιδιά πολλά παιχνίδια που βγαίνουν αυτό το διάστημα και θα έχουμε reviews. Θα έχουμε previews από όσα είδα εδώ, τα σημαντικότερα παιχνίδια, εκπομπούλες, βίντεο κτλ. Σιγά σιγά θα επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς τώρα που καλοκαιριάζει. Ναι, Γιώργο, υπάρχει πιθανότητα. Ναι, το συζητάμε με τα παιδιά. Το συζητάμε αυτό που ρωτάς για τον Γκέμαθλο. Το συζητάμε. Περιμένω κι εγώ κάτι, μια ενημέρωση. Όταν θα γυρίσω τώρα, ήταν όλα αυτά με την Ιθρή και τα λοιπά έχουν μείνει λίγο πίσω. Από εβδομάδα σιγά σιγά θα μπούμε σε μια κανονικότητα και θα τα συζητήσω αυτά όλα με τα παιδιά και για Γκέμαθλο και για άλλα events τέτοια. Λοιπόν, φιλαράκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ πλέον στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Πιο σωστά, όλα Αθήνα λέω, αλλά πολύ κακός. Καλό βράδυ στην Ελλάδα. Θα τα πούμε από εβδομάδα πλέον. Να είστε καλά, ευχαριστώ, φιλιά, bye.